είστε έτοιμοι για αστροσυζητήσεις και κουβέντες. Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια. Τα ζώδια της επόμενης ημέρας με την προφιέρια Κατερίνα Γλύπη. Η οποία τσιφτετελιάζεται με το παράξενο <στοντ'> παιδί. Δεν ναι, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Είναι που μπαίνει ο ήλιο στον υδροχό, που σε έχει ανεβάσει. Εγώ τον αγαπώ τον υδροχό, Κατέρινα. Βέβαια είναι σαν την αμία ο ήλιο εκεί, έτσι να το πούμε, να τα λέμε κι αυτά. Οχ. Oh. Α, oh. ah, δεν θέλω. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω. Ο oh. υδροχό είναι ένα πολύ αγαπημένο μαζόδιο, αλήθεια. Είναι εδώ του διδί μου, ζαρίφη γλίμπη. Και οι δύο Κατέρινε αγαπάμε του υδροχό. Γιατί είμαστε τη Σελήνη στον υδροχό, γι' αυτό. Τώρα πε μου σε παρακαλώ, γιατί εσύ τα ξέρει από όλε τι μπάντε. Αυτό ο ήλιο στον υδροχό μπορεί να φέρει παντού εξελίξει, γιατί ο υδροχό είναι λίγο επαναστάτη. Είναι επαναστάτη και είναι και επαναστάτη με αιτία Αυτό αυτή τη είναι φορά. Το βασικό. Θέλω να πω βέβαια, θα, θα κοντραριστεί εκεί με τον Άρη λίγο. Οχ, οχ, οχ. Οπότε θα δούμε λίγο τα οικονομικά εκεί να στριμώχνουν για πολύ διάστημα. λίγο διάστημα, για δύο-τρει-πέντε μέρε. Μην το αυτόνουμε. Θα κάνει, κάνει ωραίε όψει όμω από εκεί που θα είναι. Δηλαδή, γενικότερα φεύγει και ο ανάδρομο Ερμή από Δευτέρα. Μα τα δεν, δεν... Μας δεν θέλω τώρα. με τον ανά... Συγγνώμη, Και λοιπόν, κύριε τώρα. Θα κάνω μία μικρή παρένθεση. Μίλαγα τώρα με την έννοια την Κωστάκη και μου λέει: Ξεκινάει αύριο. αύριο. μου λέει. Και ξεκινάω με ανάδρομο Ερμή. λέω: Τι ωραιότερο από αυτό να ξεκινήσει με ανάδρομο Ερμή, εσύ, που, που... έκανε και παλιά ραδιόφωνο. Παλιά... Στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, μια εκπομπή την οποία την ξέρει, στον χώρο τον ξέρει. Είσαι ήδη εδώ. Οπότε να πούμε ότι α... αυτό μα το έχει πει, ότι όταν είναι για θέματα παρελθόντο, ο ανάδρομο μπορεί να είναι ο παρελθόντο. Είναι, είναι ιδανικό. Μην το φοβάστε. Πε μα, σε παρακαλώ, λιγάκι τώρα. ήλιο στον υδροχό, να Μάλιστα. τα πιάσουμε. Ε, ερωτικά. Ε, ερωτικά ευνοούνται πολύ οι Ζυγοί. Τα Ζυγιάκια, βεβαίω. Ευνοούνται οι Ζυγοί. Ευνοούνται οι τοξότε, ευνοούνται οι δίδυμοι. Εντάξει, ευνοούνται οι πονεμένοι. Και οι λέοντε. του ζωδιακού αυτή ο, την ε, εποχή. Ε, οι δίδυμοι. Μόνο οι δίδυμοι και οι τοξότε ε, είναι υπονεμένοι. Οι, ε, ε, οι άλλοι δε... δεν είναι, έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, συγγνώμη, οι δίδυμοι και οι τοξότε. Ναι. Ε, ναι. Ωραία. Ε, Μα είπε οικονομικά ότι θα έχει λίγο στρίγμα. Θα έχει λίγο στρίγμα οικονομικό. Ξέρετε, θα δυσκολευτούμε να μου πληρώσουμε παλιά χρέη. Εκεί θα δούμε ότι πρέπει να κάνουμε πιο ουσιαστικέ κινήσει. Mm -hmm. Και πρέπει να σου πω τι κάνει ο ίδιο στον υδροχό. Πρέπει να σκεφτόμαστε πιο συλλογικά. Δηλαδή δεν πρέπει να σκεφτόμαι εγώ την πάρτι μου και Βέβαια. δεν με ενδιαφέρει οδίπλα, δηλαδή, ο δίπλα τι πρέπει να δούμε και τι δουλειέ πιο συλλογικά, Ωραία. αλλά πρέπει να δούμε γενικότερα τα πράγματα από μια άλλη όψη. Επίση πρέπει να σου πω, επειδή είναι και το ζώδιο, εκτό που είναι το ζώδιο τη αστρολογία, ο υδροχό. Βεβαίω, Είναι και το ζώδιο των μίντια. Για να προσέξουν εκεί τα μίντια και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μίντια τι κοντρούλες θα έχουν έτσι. Οχι είναι και οι τώρα. Ε, το βλέπεις. <χω> ε, εκεί θα δούμε ότι, εγώ πιστεύω ότι η τράπουλα θα, θα ανακατευτεί εκ νέου. Μάλιστα. Και θα μπουν νέοι άνθρωποι στο παιχνίδι και θα φύγουν ίσως και παλιοί. Θα ακούτε έτσι, τα λέει η Κατερίνα Γλυμπή. Ή έρχεται ο ήλιο στον υδροχό να φέρει νέο αέρα. Νέοι Τι ορίζοντες θέλεις. μικέ. Ε, είμαστε... Οι εξελίξει είναι αυτέ που θα κατευθύνουν τα πράγματα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε κάτω από την επήρεια του Άρη Ποσειδώνα. Ναι. Ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρίγωνο αυτό. Το, το οποίο το έχουμε αγνοήσει λίγο. Και λέμε ο ανάδρομο εμεί και ο ανάδρομο εμεί που είναι όντω ο δημοφιλέστερο ναι. ανάδρομο που υπάρχει. Κατάλαβα. Αλλά επίση αυτή την περίοδο με τον Ερμή εκεί πέρα να κάνουμε μια παρένθεση. Με τον Ερμή εκεί πέρα που κάνει τη σύνοδο με τον Πλούτονα, πρέπει να σκεφτόμαστε χαμηλοφόνο και να μην. Ό,τι σκε... έχουμε στο μυαλό μα, μην το διατυμπανίζουμε. Επίση, ευνοούνται οι παρακολουθήσει. Κορίτσια, yeah. αρπάχτε τα κιάλια. www.arithmosfm.gr και φυσικά αστρολόγο.gr που εκεί κάνει πια τα κουμάντα. Η Καταρίνα Γλίμπη πολύ μ' άρεσε με τι παρακολουθήσει. Έτσι, μράβο.